Μην το δεχτείς, θα καλέσει, θα λέει ο μικρός. Δεν θα πεις Κωστάκι μου στο live για να μάθεις να μην κοροϊδεύεις και εσύ και οι φίλοι σου. Να μάθεις να μην κοροϊδεύεις, δεν θα σε αφήσω να μπεις, όχι. Αν δεν βγεις εδώ μέσα να ζητήσεις συγγνώμη. Σιγά μην κάθομαι εγώ και θα κάθεσαι να με κοροϊδεύεις, θα δεις όσους πετάνε ανθρώπους από το live σου και εσύ να κάθεσαι να κάνεις χαβαλέ. Υπερμάχο, στρατηγό Τάνι. Υπερμάχο. Χαχαχαχα, Πέρα αποκλεισμό. Αντελώς σου ζήτησα συγγνώμη για το φίλο μου. Αν θες βγάλε με από το φόλου. Όχι, δεν θα σε βγάλω λαμπρινέ από το φόλου. Κάνω ό,τι γουστάρω εγώ στη ζωή μου. Σε ακολούθησα και δεν σε βγάζω το φόλου. Δεν έχω λόγους. Ναι. Πού να κάνω εσύ κυρία μου, σε ξανά live. Γεια σας. Λοιπόν μικρέ, κάνε blog σε αυτούς που γράφουνε μαλακές στο προφίλ σου γιατί μου στείλανε φωτογραφίες που δίνουν τα τηλέφωνά μου από εκεί και θα πας σε κανένα αναμορφωτήριο. Δεν σε βλέπω να γίνεις σε καραβοκύρι, σε βλέπω να πηγαίνεις σε κανένα αναμορφωτήριο. Λοιπόν, τώρα σβήσε, τώρα σβήσε, τώρα όμως, τώρα σβήστα. Θα πάω στις 2 Σάββατο πρωί με τα screen και θα σας αλλάξω τα φώτα. Που επιτρέπεις μέσα στο τοίχο να δίνουν τα τηλέφωνά μου. Θα δεις τι θα πάθεις αύριο, θα δεις. Για περίμενε να δεις τι θα πάθεις. Περίμενε. Δεν θα πάθει το πρωί αύριο. Ναι. Κάντε τους αναφόρες γιατί με παίρνετε με ένα τηλέφωνο.
Γιατί παίρνεις τέτοια ώρα τηλέφωνο εδώ εσύ? Κάνε μου τη χάρη. Καλησπέρα Κώστα Κασκαλίδη. Τώρα θα δίνω τα τηλέφωνα στον αέρα. Πάρτε. Για ξαναπάρτε να δείτε. Θα βγάζω εγώ τα τηλέφωνα μέσα στο Instagram τώρα. Για ξαναπάρτε. Ναι. Τώρα θα σου πω εγώ πέρυσι τηλέφωνο τέτοια ώρα, ένα λεπτό. Ποιο τηλέφωνο με έχει ενοχλήσει? 6944 6944. Για να το δούμε αυτό το τηλέφωνο που παίρνει και ενοχλεί. Για να μην ενοχλούν έτσι, για την πλάκα μας το κάνουμε. Για να ξαναχτυπήσω το τηλέφωνο και θα δείτε τι θα πάθετε. Παιδιά, καλή νύχτα. Θα κλείσω το live γιατί στα γενέστατη κάποιοι, εντάξει. Υπερμάχο και υπερμάχο. Βρίζετε την Παναγία, κορδεύετε την Παναγία. Δεν πάτε στο διάλογο βαρδιάτικο κάποιοι. Που θα σχολιάσετε τη μάνα μου γιατί την έχω τη φωνή της και ψάλλει το υπερμάχο. Παλιωμαλάκες. Γαϊδούρια. Θα σχολιάσετε και τη μάνα μου που ψάλλει το υπερμάχο. Ούτε την Παναγία εδώ μέσα σέβεστε ούτε κανένα, ναι. Κάποιοι μπάσταρδοι.
Καλησπέρα, Εμιλία μου. Να είσαι καλά. Σε ακολούθησα. Να σε βάλω για ποιο λόγο, Κώστα, μέσα στο live. Γιατί δίνει το τηλέφωνο μου και το επιτρέπεις. Να βρεθείς αύριο στη δίωξη και να ταλαιπωρείς, ε. Όχι, δεν θα σε βάλω. Τέλος. Έγραψα τη διεύθυνση τάδε και εσύ τη γράφεις εδώ πέρα, βρε μαλάκα. Και εσύ τη γράφεις εδώ μέσα, βρε μαλάκα. Άντε και γαμηθείτε ένας-ένας. Μου καληνύχτα, είστε μαλάκες. Θα κλείσω το live. Από τη στιγμή που διαβάζω εγώ τέτοιες μαλακίες. Παιδιά, καληνύχτα, να είστε καλά. Thank you.
Απίστευτο βρεγούλι, γάμα το μούνι της μάνας σου, ε. Απίστευτο βρεγούλι, γάμα το μούνι της μάνας σου. Να σε νεκροφιλήσει η μάνα σου μέχρι το πρωί. Στο διάλο μπάσταρδε. Άλλη από το εθνικό ροχαλιτό. Ε, τι ζώων που είσαι Κατερίνα. Πάρε ένα αποκλεισμό από εδώ μέσα καριόλα. Έλα, σε έχω καταλάβει τη καριόλα. Τώρα ήρθε η ώρα σου. Τι λέει. Ε, Αντώνη, πόσα κιλά μαλάκας είσαι να παίρνεις τηλέφωνα, αυτά τα τηλέφωνα που βρίσκεις και να σε βρίζουνε. Γέρος άνθρωπος, κάνεις με τα παιδάκια παρεούλα. Ο 18χρονος γέρος είσαι. Σαν δεν τρέπεσαι νούμερο, πέρασε το live μου. Πέρασε το live μου, παλιό νούμερο. Μαλακισμένη μπάσταρδη. Υπερμάχο. Το τηλέφωνο αυτό πιανού είναι που δίνεται εδώ μέσα. Μπλοκ λοιπόν μια και δίνεις τηλέφωνο εσύ από το προφίλ μου.
Καληνύχτα, παιδιά, να είστε καλά.